της ομάδας σας καλωσορίζει στην χριστουγεννιάτικη της παράσταση «Μάντεψε ποιος» του Ρομπέρτο Μάση, διασκευή των Ρέπα και Παπαθανασίου. Ένα αστυνομικό θρίλερ με φόνους και μυστήριο, αλλά και κομικά στοιχεία. Το έργο μας ταξιδεύει σε ένα ιδηλιακό θέρετρο των Άλπων. Η Κατρίν, η οποία βρίσκεται εκεί για διακοπές με τον σύζυγό της, δηλώνει στην τοπική αστυνομία την εξαφάνισή του. Έπειτα από τρεις μέρες, και ενώ η επιθεωρήτρια της ανακοινώνει ότι οι έρευνές της απέβησαν άκαρπες, εμφανίζεται ένας άντρας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο σύζυγός της. Εκείνη όμως δηλώνει πως της είναι εντελώς άγνωστος. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Εσείς θα καταφέρετε να μαντέψετε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας βοήθησαν και μας στηρίξανε σε αυτή μας την προσπάθεια. Ευχαριστούμε για την παραχώρηση του χρόνου, εσάς που μας θυμάτε για άλλη μια φορά με την παρουσία σας, αλλά κυρίως τα παιδιά για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, θα σας παρακαλούσα τα κινητά σας να παραμείνουν σε χαμηλή δόνηση και επειδή είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα μικρόφωνα, δεν θα υπάρχουν, οπότε να κάνετε ησυχία. Και οι γονείς να κρατήσουν κοντά τα παιδιά τους. Καλή θέαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιλίπ Κλεμάν, επιθεωρήτρια
πρώτη. Χαίρομαι πολύ. Θεωρείτε αν έπαθε κάτι μαζί. Όχι, όχι, ηρεμήστε. Απλώς κάπως ανησύχησε με την απουσία σας. Ανησύχησε. Γιατί? Μα λείπετε 3 μέρες τώρα. Ναι, εγώ το ήξερα ότι θα λείπω. Το ήξερε. Φυσικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος. Κατρίνη, είσαι καλά. Τι εννοείτε? Γυρνάω στο σπίτι μας μετά από 3 μέρες που με αντιμετωπίσεις έτσι. Συγγνώμη, ποιος είναι ο κύριος? Ο κύριος είναι ο άντρας. Ο ποιος? Κατρίνη, πες μου σε παρακαλώ, είσαι καλά? Σταματήστε, κυρία μου, να με ρωτάτε αν είμαι καλά. Τι συμβαίνει, κυρία Κλεβάν? Τι συμβαίνει, κυρία Επιθεωρήτρια? Σημαίνει ότι αυτός δεν είναι ο άντρας μου. Κατρίνη, πες μου σε παρακαλώ, είσαι καλά? Για μισό λεπτό. Ποιος είναι ο υπουργός? Και ποιος είναι, κυρία Κλεβάν? Δεν ξέρω, εγώ πρώτη φορά τον βλέπω. Πρώτη φορά? Ναι. Δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά. Κύριε Κλεμάν, ο κύριος Φιλίπ. Δεν είναι ο Φιλίπ. Έστω, ο κύριος από εδώ έχει ανοίξει με δικά του κλειδιά την πόρτα. Και επειδή άνοιξε με δικά του κλειδιά, πάει να πει την άντρα μου. Κλειδιά έχει και η καθαρίστρια. Συγγνώμη, κυρία μου, μπορείτε να μου δείξετε την ταυτότητά σας? Ποια τη δικιά μου? Επιανού της καθαρίστριας. Ορίστε. Κυρία Κλεμάν, είναι ο άντρας σας. Με τρελάτε, δεν ξέρω τον άντρα μου. Η ταυτότητά του λέει ότι είναι ο άντρας σας. Η ταυτότητα μπορεί να είναι πλαστή. Δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά. Και όσο παραμένετε εδώ θα χειροτερεύω. Ήρεμα, κυρία Κλεμάν. Πόσο ήρεμα πια. Μπαίνει ένας άγνωστος στο σπίτι και λέει πως είναι ο άντρας μου. Και δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά. Μας το είπατε αυτό, κύριε Κλεμάν. Ναι, αλλά δεν είναι ότι το παίρνετε και πολύ στα υπόψη σας. Συγγνώμη, κυρία μου, πού πάτε? Στην πνευματοκάμαρα μου, να αφήσω την παλίτσα. Συλλάβετε τον, κύριε Επιθεωρήτρια! Δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά. Συλλάβετε τον, μα τι μου λέτε τώρα? Μα τον συλλάβετε. Πώς τον συλλάβω, με ποιο δικαίωμα? Μα είστε αστυνομικός. Ναι, αλλά για να συλλάβω κάποιον πρέπει να έχει κάνει κάτι και όχι ο σύζυγός σας να μπαίνει στην κρεβατοκάμαρά του. Μα δεν είναι σύζυγός μου και δεν είναι κρεβατοκάμαρά του. Δεν είναι! Όχι, αλλά ελπίζω να μην είναι και δεύτερο σύζυγό μου. Κι εγώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυρία Κλεμάν. Μάλιστα. Είμαι η κυρία Πρεβό, σύζυγο του ιερέα τη Ενωρία, Αβά Πρεβό. Και ιδιοκτήτρια αυτού του σπιτιού. Τι κάνετε, κυρία Σαββρό? Πολύ καλά, εσείς? Ας τα λέμε. Έχω γνωρίσει μόνο τον άντρα σα. Πολύ έλεγα. Αλλά και εσείς, κυρία Κλεμάν, είστε πολύ αριστοκριτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, γνωρίζετε τον άντρα? Ναι. Μαζί του συνεννοήθηκα για το σπίτι. Δηλαδή, εγώ δεν τον νίκησα και δεν ξέρω πώς έγινε. Πάνω στη συζήτηση μου εμπιστεύτηκε ότι είναι ασθενή φιλίστρα. Ναι. Έτσι είχαμε την ιδέα να συμμετέχει και αυτό στη φιλανθρωπική βραδιά του συλλόγου μας. Να κάνουμε φιλανθρωπική βραδιά. Κάτι μου είχε πει ο Φλίου. Είναι εδώ ο κύριος Κλεμάν? Κατά κάποιο τρόπο. Τι εννοείτε? Εσείς θα μας πείτε αν είναι εδώ. Αστείευες? Καθόλου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Τι είναι, Κατρίν? Για έλα εδώ μισό λεπτό. Μα τι παιχνίδι είναι αυτό? Και μια δεν με αναγνωρίζει και την άλλη φωνάζει αγάπη μου. Τι θέλει τέλο πάντων? Κύριε Κλεμάν. Γνωριζόσαστε. Και τι λέμε τόση ώρα? Είχαμε ραντεβού για να μιλήσουμε για τη φιλοθυμική παιδιά. Σε αυτόν τον άνθρωπο αναγνωρίζετε το σύζυγό μου. Και ποιον αναγνωρίζω, την Παναγία του Παρισίου? Είναι αυτό ο άντρα μου. Κύριε Κλεμάν, τι λέτε? Ο άνθρωπο δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Μη συνεχίζετε, κυρία Κλεμάν. Το λέει η ταυτότητά του, το λέει και η κυρία Πρεβό. Και εγώ λέω το αντίθετο. Κατρί, γιατί το κάνεις αυτό? Εσείς, κυρία μου, μου μιλάτε στον ελληνικό, δεν σας ξέρω. Άγιε μου, Μπριγκίτα, βάλε το χέρι σου. Τον άντρα σας δεν ξέρετε. Χθες το πρωί, η κυρία Κλεμάν ήρθε στο τμήμα και δήλωσε την εξαφάνιση του κυρίου. Εξαφάνιση! Μα για ποια εξαφάνιση που μιλάτε? Είχα φύγει για δουλειά στην Κλενό. Η Κατρίνα το ήξερε. Η ίδια με αποχαιρέτησε και ήξερε ακριβώς πότε θα γυρίσω. Ναι, και εγώ γνώριζα πότε θα γυρίσει ο κύριος Κλεμάν. Μα γι' αυτό ήρθα τώρα. Το έχουμε κανονίσει πριν φύγει. Κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να ακούω αυτά που ακούω. Γιατί είναι δυνατόν να ακούω εγώ αυτά που ακούω? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνω. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να μένω εδώ, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει εξαφάνιση. Όχι, κύριε Επιθεωρήτρια, μην φύγετε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Πρεβό λέει αυτά που λέει. Πάντως αυτός εδώ δεν είναι ο άντρας μου. Και ποιος είναι? Ο Κυπουρός, η Παναγία των Παρισίων. Κλέφτης, πόρνος, δολοφόνος. Πάντως ο άντρας μου δεν είναι. Ωραία. Βρείτε μου μια απόδειξη, μια ένδειξη που να στηρίζει αυτά που λέτε. Μα δεν είναι δυνατόν. Πώς να το αποδείξω? Δώστε μου μια φωτογραφία με τον άντρα σας. Έχετε? Φυσικά.
όχι εδώ, Κατρίν. Στο Παρίσι τις έχουν τις φωτογραφίες. Έχω στη μαύρη μου βαλίτσα. Δεν έχεις. Μα ποιος ταξιδεύει που πάνω το φωτογραφείο μαζί. Είναι και ξεροκέφαλη. Αλήθεια. Πόσο είναι τον πελάτη που συναντήσατε στην Κρενόπη. Αλήθεια τώρα, κύριε Φωτογραφή. Δείτε την ταυτότητά μου. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Μισελ Εγκράν. Είχαμε ένα ντεβού ταξιδιέται κατά το εξωτερικό του. Είμαι αρχιτέκτονο. Το γνωρίζω. Και σε ποιο ξενοδοχείο μιλάτε. Στο ξενοδοχείο Μπερντεντέρε. Μην πάτε όμως, κακό δεν πρέπει σε ψωνίες. Πρέπει μια κατσαρίδα στο μπάνιο. Μου τις κλέψανε! Μου κλέψανε τις φωτογραφίες! Δεν είναι δυνατόν αυτό. Μου έκλεψες τις φωτογραφίες! Μα αν κύριε Κλεμάν αυτός ο άντρας μπαίνει για πρώτη φορά όπως λέτε στο σπίτι σας, πώς γίνεται να σας έκλεψε τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω! Κατρίν, αγάπη μου, πες μου σε παρακαλώ, είσαι καλά. Μήπως θέλεις ένα φάρμακο. Τι! Τι φάρμακο. Αντισυλληπτικό. Φάρμακο. Κάνει η χρήση ψυχοφαρμάκων η κυρία Κλεμάν. Όχι! Κατρίν, τροπή. Ψέματα! Τι φάρμακα. Αλπεριχλίν και πρεζιντόν. Αυτά είναι βαριά φάρμακα. Μα το πιστεύετε. Γιατί να με πιστέψει. Μέσα είναι τα χάπια, στο τελαπάκι του μπάνιου. Στο τελαπάκι του μπάνιου υπάρχουν μόνο σπιρίνες. Α, ναι, να πάω να τα φέρω. Όχι εσείς, εσύ μπορείς να τα βάλετε τώρα. Να, η κυρία Πιθερίδη εδώ πάει. Θα πάει. Από εδώ, παρακαλώ, περάστε. Τρίτη πόρτα δεξιά, προσέξτε το σκάφο του καβάκι. Άκου και αλοπερί. Αλοπερί, τι είναι η πρεζιντόν. Μπα, τα ξέρετε κι εσείς. Όχι από εσάς, βέβαια. Από μια θεία μου την Αμελή. Άκουγε φωνές η δόλια. Ερχόταν στον ύπνο της η Μαρία Αντουανέτα. Και φώτα και στο ξύπνο της. Και μετά την κλείσα στο τελάδι. Θέλετε να πείτε ότι είπα κι εγώ τρελή στα τυφιά σας. Όχι, η θεία μου ήταν πολύ τρελή. Ενώ εγώ είμαι λίγο. Όχι, καθόλου. Άλλωστε εσείς δεν ακούτε φωνές. Ή μήπως ακούτε. Φυσικά και δεν ακούω. Φυσικά και δεν ακούτε. Άλλωστε δεν είναι πρεζιντόν, δεν παίρνετε. Πώς να το πω. Έτσι, προληπτικά. Δεν παίρνουν την πρεζιντόν. Όχι, αγάπη μου, όχι, δεν παίρνει την πρεζιντόν. Μην τη μελάτε εσείς. Λοιπόν, δύο μπουκαλάκια. Αλουμπεριντίν και νιπραζιντόν. Κάποιος τα έβαλε στο ντουλάπι. Κάποιος τα έβαλε. Καλή, τι έπαθε. Δώσε τη σένα να ηρεμήσει. Κάποιος τα έβαλε στο ντουλάπι. Δώσε τη σένα να ηρεμήσει, δώσε το πιο εγώ. Κάποιος έχει μπει εδώ μέσα. Κάποιος έχει μπει. Κύριε Φλεμάν, πρέπει ξαναπάρει αυτό. Τόσο μεγάλη κρίση, ποτέ. Μια φορά στη Βενετία βέβαια, πάλι. Δεν με αναγνώρισε. Πώς μπορείτε και λέτε τόσα ψέματα. Ψέματα, ο άντρας σας. Εσείς κύριε Πρεβό είστε τυφλοί και εύπιστοι, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω για εσάς. Λοιπόν, εγώ να φεύγω. Όχι, μισό λεπτό, θυμήθηκα. Έχω μια φωτογραφία με τον άντρα μου στο πορτοφόλι μου. Κατρί, γιατί το κάνεις αυτό. Τώρα θα σας δείξω εγώ. Κύριε Κλεμάν. Δεν είστε εσείς εδώ. Καλέ, για να δω κι εγώ. Ποιος είναι αυτός. Ο άντρας μου. Μα εγώ δεν νίκησα σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό εδώ του νίκησα. Ποιος είναι στη φωτογραφία, κύριε Κλεμάν. Ο άντρας στη φωτογραφία είναι ο άντρας της Κατρίν. Επιτέλους ομολογεί. Ναι. Αλλά είναι ο πρώτος άντρας, ο οποίος πέθανε και δεν ξεπέρασε ποτέ το θάνατό του. Ω Θεέ μου! Μα δεν βλέπετε ότι είναι ένας κακός! Ένας γύριστος ηθοποιός! Όχι βέβαια. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ψυχική σας κατάσταση δεν είναι και καλύτερη. Φαίνεται λάτρευε τον άντρα της. Όπως η θεία μου η Αμελή. Από τότε που χείρεψε, άρχισε να ακούει φωνές. Μετά ήρθαν και τα χάπια. Θέλουν να με τρελάνουν, να με εξοντώσουν και μετά να εμφανιστεί αυτό σαν χείρος μου. Γιατί τόσο πλούσια είστε. Εγώ καθόλου. Ο άντρας μου. Ο κανονικός άντρας μου. Κληρονόμησε πρόσφατα μια περιουσία. Κουράγιο, κύριε Κλεμάν. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι αδύνατο να πεις αυτός ο άντρας ότι είναι ο άντρας σας, αν δεν είναι. Ίσως για μια-δυο μέρες εδώ, αλλά στο Παρίσι, ποιον θα πείσει ως Φιλίπ Κλεμάν. Αγαπητή μου, είναι ο άντρας σας. Ο νέος σας άντρας. Ξεχάστε πια το παλιό. Του πήρε ο Θεός. Να σας πω. Αυτή εδώ είναι σίγουρη η κυρία Πρεβό. Ε, ναι. Τη γνωρίζετε καλά. Χρόνο. Μα τι ρωτάτε. Μισό λεπτό. Μήπως. Λέω, μήπως. Η κυρία Πρεβό. Είναι λίγο σαλωμένη, γιατί εμένα μου φάνηκε κάπως. Ε, όχι να μην βγάλετε και τρελή. Δεν εξηγείτε να λέτε αυτά τα πράγματα. Ε, πώς. Εξηγείτε.
Αν αυτός ο άντρας είναι όντως ο Φιλίπ. Μα δεν είναι. Αποδείξτε το. Βρείτε μου ένα μάρτυρα, ένα στοιχείο. Μα υπάρχουν χιλιάδες. Αλλά στο Παρίσι μπορώ να σας κάνω ένα τεράστιο κατάλογο ανθρώπων που μπορούν να σας πιστοποιήσουν ότι αυτός δεν είναι ο Φιλίπ Κλεμάν. Δεν μπορώ να μεταφέρω κόσμο από το Παρίσι έτσι. Χρειάζομαι στοιχεία και πάνω απ' όλα ένταλμα. Και τώρα... Δεν μπορώ να βγάλω ένταλμα για κάποιον που δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν γίνεται. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Θα μπορούσαμε ίσως να δημοσιεύσουμε κάποιες φωτογραφίες τους στις εφημερίδες, οπότε θα ήταν πιο εύκολο να μας ειδοποιήσουν τηλεφωνικά, δηλαδή να μας ενημερώσουν, να μας επιβεβαιώσουν ή διαψεύσουν αν αυτός ο άντρας είναι ή δεν είναι ο Φιλίπ Κλεμάν. Ωραία, κάνω το. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται ειδική άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών. Οπότε τρέχα γύρευε. Να το κάνετε. Να το κάνετε άμεσα. Σας είπα ότι χρειάζεται. Έχει πολύ γραφειοκρατία το πράγμα. Ωραία, λοιπόν. Αύριο το πρωί θα ενουσιάσω εγώ μια φωτογραφία μου με δικά μου έξοδα. Θα με διευκολύνατε αφάνταστα. Να τελειώνει πια αυτή η ιστορία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια άλλη συσκευή τηλεφώνου εκτός από αυτή εδώ? Θέλω να κάνω τηλεφώνημα στο κουθό. Ναι, μία στην κουζίνα. Και μία στον πίσω σαλόνι, αλλά δεν το ξέρω. Ναι, όπως ξέρετε και ότι πόντας κουζίνας έχει φραγκάρει και δεν ανοίγει. Γι' αυτό το ξέρω. Μα δεν βρίσκω άστομες. Τους λες και δεν έρχονται. Καλύτερα να ψάξεις για μάτια στην έρημο παρά στην προστίξη. Ξέρετε ότι επίσης το καζανάκι στο μικρό πεσέ δεν λειτουργεί. Βλέπω, κύριε Κλεμά, γνωρίζετε πολύ καλά το σπίτι. Και σας κάνει εντύπωση αυτό. Μισό λεπτό σας μιλήσω. Ευχαριστώ. Βλέπω, έχετε κάνει τέλεια δουλειά. Γνωρίζετε και για το καζανάκι στο μικρό πεσέ και για την πόρτα της κουζίνας. Ωραία. Πες μου τώρα, σε τι θες να σου απαντήσω? Το στόχο σας δεν καταλαβαίνω. Αγαπητή μου, ποιο στόχο? Είναι απλώς ο άντρας σας. Κυρία Πρεβό, ειδικά εσείς μπορείτε να με τρελάνετε. Δεν το βλέπετε ότι δεν είναι? Πού παντρευτήκαμε, πείτε μου. Με τον άντρα μου, κάπου έχω παντρευτεί. Πού παντρευτήκαμε? Κατευθείαν σε ανυπόφορη. Κυρία Τρεμάνη, δεν είναι ο πρώτος σας άντρας, είναι ο δεύτερος. Ξεχάστε πια τον πρώτο. Άλλωστε αυτός είναι πιο όμορφος, πιο ψηλός, πιο αριστοκρατικός, με πιο ωραία μαλλιά και θα τα πράσινα μάτια. Παντρευτείτε το εσείς. Λοιπόν, εγώ να φεύγω. Από τώρα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος που πείσουμε με έναν πια εδώ. Αφού φεύγετε, δεν πάτε και μένετε από κάτω σπίτι μου. Μάνα, θα φύγετε κι εσείς. Εσείς δεν μου εξηγήσετε πού παντρευτήκαμε. Κατρίν, γίνεσαι ανυπόφορη. Δεν απαντάει πού παντρευτήκαμε. Στον Άγιο Κάρολο, στο Ζωάν Λεμπέ. Τι ημερομηνία? 11 Ιουνίου. Τι ημέρα? 5. Τι ώρα? 10:30 το πρωί. Ποιο τρένο πήραμε για τη Βενετία? Δεν πήραμε τρένο, πήραμε καράβι. Τι αριθμό καμπίνα? 8 στην πρώτη θέση. Σε ποιο ξενοδοχείο μείναμε στη Βενετία? Στο Ρετζίνα. Ποιος φίλος μας μαζάμισε χρήματα μέχρι να γίνει αποδοχή της Θείας Μαργαρίτας? Ο Πιέρ. Το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Κυρία Κλεμάν, το βρίσκεται σκόπιμο να συνεχίσετε αυτή την ανάκριση. Για μένα είναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστώ. Ήταν ο βοηθός μου. Προηγουμένως από την κουζίνα το τηλεφώνησε και του έδωσε εντολή να ψάξει το ξενοδοχείο στην Γκρενόβη. Πράγματι, ο κύριος Κλεμάν είχε πάει στην Γκρενόβη. Και. Εκεί δεν υπάρχει άλλος λόγος να μένω πια εδώ. Ο κύριος Κλεμάν δεν έχει πει ούτε ένα ψέμα, ούτε μία ανακρίβεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Με θεωρείτε τρελή. Μη φύγετε όμως. Και τι θέλετε να κάνω? Μείνετε. Ή έστω πάρτε με μαζί σας. Πού, σπίτι μου? Στο κρατητήριο. Να σας συλλάβω. Εν ανάγκη ναι. Με ποια δικαιολογία? Ό,τι να είναι. Κλέφτρα. Πρεζόνι. Πανεστριτζού. Αρκεί να μην με αφήσετε εδώ. Αυτός μπορεί να με σκοτώσει. Δεν γίνονται αυτά, κυρία Κλεμάν. Λοιπόν, γεια σας. Αφού θέλετε, δεν παίρνετε και εμένα να πάρετε το κάτω στο σπίτι μου. Σιγά. Τι, θα φύγετε κι εσείς τώρα? Μα τι ρωτάτε? Μα σας παρακαλώ, μείνετε. Κατρίνα, πόσο ακόμα θα γίνει ο ποιητής? Δεν βλέπεις ότι γίνεις ρεζίλια? Καλύτερα ρεζίλια και ζωντανή παράξιο.
αξιοπρεπής και νεκρή. Μα η κυρία Πρεβό πρέπει να γυρίσει στο σύζυγό της. Ο σύζυγός μου λείπει στην τομή στον αδελφό του, αλλά δεν είναι αυτό. Ωραία, τότε μείνετε, σας παρακαλώ. Μείνετε, κυρία Πρεβό. Ωραία, ας μείνουμε. Και να δείτε τι καλά θα περάσουμε. Δεν θα ξαναπαντευτώ. Όμως όταν γνώρισα την Κατρίνη, λέω,
Δεν τον κάνω και το δεύτερο να πάει στα κομμάτια. Τι το ήθελα, μου λέτε. Μπορεί να είναι μια περαστική κρίση, μην αγχώμαστε. Δεν το βλέπω. Στην Βενετία είχε κρατήσει ελάχιστα. Μπορείτε να μου το περιγράψετε. Ποια την Βενετία. Την κρίση δεν σκέφτεται εμά. Συγγνώμη, είναι πολύ ταραγμένο. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, συνεχίστε. Ξύνησε μια μέρα και με αποκόλλησε Πολ με το όνομα του πρώην άντρα. Και δεν ανησυχήσατε. Ανησύχησα βέβαια. Και τι κάνατε. Προσευχήθηκα. Φαντάζεστε, έχετε κάποια άλλη εκδοχή της υπόθεσης. Ενώ μήπως η κυρία Κλεμάν ισχυρίζεται ότι είναι τρελή. Γιατί να το κάνει αυτό για να σπάσουν πλάκα. Δεν θέλω να πω αυτό. Μπορεί να μην είναι μια νευρική κρίση, αλλά να μην έχει τίποτα και να υπάρχουν να παριστάνει ότι είναι τρελή και να έχει πιο μυστικά κίνητρα αυτή τη ψυχική διαταραχή. Πού κίνητρα. Πρόσφατα έμαθα ότι έμαθα πως πρόσφατα κληρονομήσατε μια τεράστια περιουσία. Σωστά, την περιουσία της Θεσσαλονίκης Μαγρίτης. Μπορεί λοιπόν να παριστάνει ότι είναι τρελή για να κληρονομήσει τα χρήματα. Πού με συμβουλεύετε να κάνω τώρα. Πάντως, θα συνεχίσετε να κάνετε ό,τι κάνατε μέχρι τώρα και θα είμαστε σε συνεχή συνεννόηση. Εντάξει. Μένα λέω. Βέβαια. Εδώ είναι εξαιρετικά τις περιοχές. Πάω να αλλάξω το. Αν σας κρατώ, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πάντα. Κυρία Σαμπρόλ, τώρα από την όμη το αποφάσισα. Είναι και η κυρία Πρεβό στο κόλπο. Α, μάλιστα. Και για ποιο λόγο. Την ενέπνευσε ή το εμπνεύστηκε μόνη της. Δεν ξέρω, αλλά εγώ θα το ξεδιαλύνω. Πριν μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, ας ξεκινήσουμε από πιο πρακτικά πράγματα. Ένα πράγμα έχουμε μόνο μπροστά μας, ότι προσπαθούν να με τρελάνουν. Και για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Πολλά δεν ξέρετε, κυρία Κλεμάν. Δεν με πιστεύετε ούτε εσείς, με θεωρείτε τρελή. Δεν σας θεωρώ τρελή, όμως για κάποιο λόγο όλα τα στοιχεία είναι εναντίον σας. Αν και όχι όλα. Τι εννοείτε. Μου τηλεφώνησαν και με ειδοποίησαν πως στο ξενοδοχείο που έμενε ο άντρας σας στην Κρενό υπάρχουν εμφανή ίχνη σβησίματος στο βιβλίο των πελατών. Σαν κάποιος να έσβησε το όνομα του Φιλίπ Κλεμάν και από πάνω να έγραψε το όνομα ένα άλλο όνομα. Να το! Να το η απόδειξη! Όχι δά, μπορεί να είναι ένα εντελώς τυχαίο περιστατικό. Μπορεί για παράδειγμα ο υπάλληλος του ξενοδοχείου να έγραψε το όνομα ορθόγραφα και απλά να το διόρθωσε. Ναι. Μπορεί όμως να το έχει βάλει, να το έχει κάνει συμμορία. Μπορείτε να αφήσετε τις θεωρίες συνωμοσίας, κυρία Κλεμάν, και να δούμε τα πρακτικά. Θα κάνω ό,τι μου πει. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βρεθεί κάποιος από εδώ, εκτός από την κυρία Πρεβό, που να μας αποδείξει ότι αυτός μέσα ο άντρας δεν είναι ο κύριος Κλεμάν. Έστω και ένας. Μα δεν πρόκειται να βρεθεί ούτε ένας. Ωραία, βρείτε μου εσείς κάποιον, οποιονδήποτε, που να πει ότι δεν είναι ο κύριος Κλεμάν και εγώ θα μου συλλάβω αμέσως. Μα δεν είναι δυνατόν. Πού να τον βρω. Καλά, δεν πήγατε πουθενά μαζί. Μια βόρτα στο δάσος εδώ απέναντι, αλλά πού να θυμάμαι τους περαστικούς. Και πού να σας θυμούνται κι αυτοί. Σωστά. Πουθενά άλλου δεν πήγατε. Έστω κάπου που να πήγε ο κύριος Κλεμάν μόνος. Ναι, στο παλαιό απέναντι. Πήρε ένα παλιό ρολόι. Μάλιστα. Αγόρασε ένα ρολόι από το παλαιοβολείο του κύριου Λιμιέρ. Έτσι το λένε. Ναι. Και στο εστιατόριο, Χρυσομήλιο. Φάγαμε με τον άντρα μου δύο φορές. Μας έφερε και τις δύο φορές μας ψηλό σώμα. Ζαμπιέρ το λέγαμε. Μάλιστα, μάλιστα. Και τις προάλλες ο άντρας μου ένιωσε μια ενόχληση στη μέση του και πήγε στο κέντρο υγείας εδώ δίπλα και του έκανε μια παυσίπονη αίρεση, μια ρωσίδα. Μένει την προφορά μου, είπε. Πολύ ωραία. Δεν είναι και λίγη μάρτυρα σε αυτή. Ελπίζω να φτάνουν. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Υπάρχουν άτομα εδώ στο χωριό που με ξεχνούν, που έχω συναντήσει και τον αναγνωρίζω. Και δεν τους ρωτάμε ποιος είναι να τελειώνουμε. Είναι ο Γιαννάκος στο παλαιοβολείο απέναντι και ο Σεβιτός στο Χρυσόμυλο. Αυτό ακριβώς συζητούσαμε τώρα, κύριε Κλεμάν. Λοιπόν, εγώ να σας αφήνω σιγά σιγά. Thank you.
όχι, κάτι λέει ότι είμαι εγώ που είμαι το απέτο. Ποιο είναι ο καφέ, θα σε τον νόσει. Καλ, ποιο είναι εδώ το πίνω. Καλ, ναι, θα σου πει πώ. Είμαι περικυκλωμένη! Είμαι περικυκλωμένη! Ναι, γι' αυτό λέει. Κυρία, με θεωρείτε
άκρα. Μπορείτε να ψάξετε για το νοσοκόμο που μέχρι την αίτηση. Αυτό κάνουμε, την ψάχνουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ να φεύγω. Λοιπόν, μπορούσατε να πάτε και εμένα μαζί μου μέχρι το σπίτι της κυρίας Καρπό. Ναι, φυσικά. Για να κανονίσετε τις συνωμοσίες σας. Γιατί δεν σα αντέχω άλλο. Θέλετε να βοηθήσω με τις προσκλήσεις για την αναδοχική βραδιά. Χαίρετε, κυρία Κλεμά. Χαίρετε. Εγώ να σε χαιρετήσω, θα με βρίσεις πάλι. Θα σε βρίσω. Δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά. Πάλι μόνο να ανοίγετε στα κέφια μου. Μα και σε κουνά. Δεν το λέγε. Όμπλα, μπορείτε να σας
και θα μου πειράξει. Πότε θα έρθει το κομμένο σου? Από ό,τι είδα και το μεγαπίστα. Δεν νομίζω να αργήσει πολύ. Πάντε να έρθει, θα το ξεφτυλίσω. Μα γιατί τόσο πολύ? Γιατί αυτό μου έφτιαξε δεν είναι σπίτι. 6 μήνες στα κουφώματα με. Τι διάολο, τι μειοξύλο βάζει. Το πιέζω με το σπίτι. Αγαπητέ Φραντζουά, τώρα του χρειαστείτε το πατώ. Μπορεί να αργήσετε να μπείτε κι άλλο στο σπίτι. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε και αρχιτέκτονα. Μην με τρελαίνεις κι άλλο. Αγαπητέ Φραντζουά, πιστεύει κάτι πολύ σοβαρό. Ο Φιλίπ έχει εξαφανιστεί. Και αυτό που πήρε τηλέφωνο ποιο ήταν? Όχι, γιατί είμαι σπίτι. Ναι, έτσι είπα. Άρα θέλεις Φιλίπ? Όχι. Δεν είναι κι άλλο. Υπάρχει εδώ ένα ο οποίο λέει ότι είναι Φιλίπ, αλλά δεν είναι. Σε χάνουμε. Θες, εμφανίστηκε ένας εδώ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο Φιλίπ. Γι' αυτό τρελάθηκε από τη χαρά μου μόλις σας είδα. Γιατί εσείς θα μπορέσετε να πιστοποιήσετε ότι δεν είναι. Καλέ, τι δεν κάνει αυτή. Τι Αγκάθα Κρίστη. Πάμε από δουλειά. Μην πεις όχι, θα το σκόρει η κατάσταση. Γι' αυτό καλέ μου γιατί ήσουν έτσι ένα συντομένο το μπήκα μέσα. Και η μαρά που πήγε και πατέρα και ο Φιλίπ. Τώρα καταλαβαίνω. Πώς θα με καταλάβετε, ενθουσιάζεσαι. Καλέ, ναι. Όπως το μυθιστόρημα. Το μένει πέρα. Όπου η σύζυγος βάζει κάποια άλλη θέση της για να τρελάνει τον άντρα της και να του κλέψει την ηρωνομιά. Λέτε να είναι έτσι. Λέτε ο Φιλίπ να έχει βάλει κάποια άλλη θέση του. Γιατί απίθανο το έχει. Όπως το μυθιστόρημα, εγκρινώσει στην κουλτούρα τη Σαμάνθα. Όπου η Σαμάνθα έχει μια δυνατή αδερφή, η Βερόνικα. Αλλά δεν το ξέρει. Και αυτή πάει κάθε βράδυ και σκοτώνει έναν έναν που σεραστεί στη Σαμάνθα με το βερανάκι του μεταξύ. Και αυτό τώρα που κολλάει. Καλά, για να σου δείξω το μύθι. Μα αν είναι όντως. Μα όντως αν είναι έτσι. Γιατί να θέλει ο Φιλίπ να σκοτώσει εμένα. Δεν είμαι εγώ που τον κλούζω. Μπορεί να μην είναι ο Φιλίπ αυτός που θέλει να σκοτώσει. Αλλά ποιο. Υπάρχει κάποιο πληρωμό. Ναι, ο αδερφό του Ρενέ, παίρνει ακριβώ τη μισά. Μπορεί να τα θέλω ολόκληρα. Τι εννοείς, Φραντσουά? Τα βλέπω όλα μπροστά μου. Απέναντι είχε στη γιώτα. Κοντάω στην μάπη, ένα κόμμα να ξεχάει. Μην την παπιώτα. Πάνε για ταξίδι του μέτρου στην άρωμα. Και εκεί, ο Ντομινίκ εξαφανίζεται τη μέρα που κυδεύεται μέσα στη μάπη. Που πέθανε. Είσαι τζάς τελικά. Πέθανε άρωμα, πώς το κυδεύανε, συγκεντρώσουμε. Συγκεντρώνουμε. Λοιπόν, που λες, μετά από 2 μέρες εμφανίζεται ο αδερφός του Ντομινίκ, ουσιαστικά. Τάχα μου για να την ερευνήσει την εξαφάνιση του αδερφού. Την παπιόλα που είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Μέχρι που ανακαλύπτει το πτώμα του άντρα τη στον τάφο του μάμου. Και ποιο τον σκότωσε? Ποιο? Ο Μιμίκος ο γιατρός. Τι ποιο τον άφηνε? Ο Φυσικά. Προκειμένου να πάρει όλη την περιουσία, σκοτώνει τον αδερφό του και συνέχεια σκοτώνει την παπιόλα. Λέτε να είναι έτσι. Λέτε ο Ρενέ να έχει σκοτώσει τον Φιλίπ και να θέλει να σκοτώσει και εμένα. Γιατί αυτό το πω, θα μου είχε πει στα κουφώματα. Έτσι αφήνω. Υπάρχει άλλος πληρονόμος. Πώς το σύμπ, ο αδερφός μου. Δεν μου το παίρνει το μισάρι. Ναι. Μάλιστα. Αν τα πράγματα έχουν όντως έτσι, τότε δεν θα με σκοτώσει. Α, ναι, πολύ το φοβάμαι. Συγγνώμη, αλλά θα το πιω εγώ τώρα. Καλέ, μην κάνεις έτσι. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως λες, έρθει εδώ η Μπατσίνα και θα του συλλάβει. Αλλά δεν μου είπες πόσο παίρνει ο Φιλίπ. 100 εκατομμύρια. Σε εσά τους ακόμα. 100 εκατομμύρια. Πόσα! Και εγώ μπαρά στο κουφό μου το πολύ μαλάκασε. Μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, πρέπει να με πιστέψω. Ποιος είστε εσείς που θα πείτε ότι αυτός δεν είναι ο Φιλίπ? Γεια, τι ποιος είμαι, τι λέμε τόση ώρα? Εγώ σας ξέρω. Έχετε όμως μαζί στην ταυτότητα? Φυσικά, δεν ταξιδεύω ποτέ μαζί μου χωρίς ταυτότητα. Ωραία. Ορίστε. Τι, οπότε το μόνο που μας λείπει είναι ένα στοιχείο ότι εσείς συνεργαζόσαστε με τον Φιλίπ. Και αυτό το έχω. Έχω μαζί μου το συμβόλαιο που συνέπραξε με τον Φιλίπ. Το συμβόλαιο. Yes. Ah.
Απερντός! Ξέρετε μου, το ξέρει. Thank you.
ασύντατος. Εγώ! Τι εσείς και ο κύριος από εδώ που μου παριστάνει τον κύριο Κλεμμάτο. Είναι ο τάφος του γνώμη στην πατρά. Εσύ δεν είσαι ο φίλος Κλέμμα. Μπορείς να το πουλώσεις. Ταράχτης. Για πρόσχετα λόγια σου προσά. Πρόσχε τι θα πεις. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Το σκότωσε. Βλέπετε να υπάρχει άλλη λύση. Τη βρήκαμε το όπλο στο χέρι. Φίλιπ, άσε την Πεθερίδα να κάνει τη δουλειά της. Δεν ξέρω. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό. Είστε τόσο σχαμμένος. Κοιτάξτε πώς του μιλάει. Κι άλλο τόσο σχαμμένοι. Είστε κι εσείς. Κυρία Κλεμμά, μην μιλάτε. Αν έχετε να πείτε κάτι σοβαρό, απλά πείτε το. Να σας το είπα χίλιες φορές. Αυτό σκότωσε τον Φρανσουά. Μόλις είπε ότι θα πει την αλήθεια, τον σκότωσε. Όχι. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Μόλις ο πελάτης μου, ο Φρανσουά Κοντάρ, με αναγνώρισε, η κυρία έφερε το όπλο και τον πυροβόλησε. Ναι, ακριβώς έτσι έγινε. Το είδα κι εγώ. Έφερε τον κύριο Κλεμμά στο αυτοκίνητό μου. Τα είδα όλα με τα μάτια μου. Καλά σας είπα, Φρανσουά, σα την φίτσα. Έχετε κάποιο μάτιο που να αποδεικνύει το αντίθετο. Μα δεν βλέπετε ότι δεν έχω. Παρακαλώ! Δεν θα πείτε τι μου λέει η κυρία Ποπέσκου. Κυρία Κλεμμά, σταματήστε.
κυρία Καρδιά, να απάντησε σε αυτό που πήρε και σε τώρα. Αυτό αν εσά δεν σα συμφέρει, λυπάμαι. Η κατάσταση κατά τα Αγγλία. Είμαι περικυκλωμένη. Μα κυρία Καρδιά, κοιτάξτε τον άνθρωπο. Είναι αυτό ο ασθενή σα. Είναι αυτό ο Φιλιπ Κλεμάν. Δεν είναι τα άλλα. Καζό είναι. Σκέψου καλά. Αν με έβλεπε για πρώτη φορά εδώ, πώς θα ήξερε για την επίσκεψή μου στο νοσοκομείο. Είμαι περικυκλωμένη! Είμαι περικυκλωμένη! Περικυκλωμένος με τόση ώρα. Τι να πω, θα ζω, ε, τι λέει. Τίποτα δεν λέει και τίποτα δεν έχει. Απλά αυτό δεν μας ξεγελάσει όλους, ο δολοφόνος. Τον φωνώ αυτό. Α, στο διάολο. Ναι, κύριε Ποπέσκου, πριν από λίγο σκότωσε ένα πελάτη του κύριου Κλεμάν, τον Φρανσουά. Μαμουτσκά! Και δεν το σκότωσε. Τον αναγνώρισε όπως και εσύ. Καλέ, καλέ, κάτω, κάτω, να φύγω. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, κύριε Ποπέσκου, δεν είναι εύκολο να ξανακάνει, άλλος δεν κρατάει όπλο πια. Καλέ, μην το σκότωσε, με πιστόλα. Μαμουτσκά! Χριστέ μου! Είναι εκεί! Είναι πληρωμένη! Είναι πληρωμένη! Φύγε, φύγε, φύγε! Σταματήστε, κύριε Κλεμάν. Κυρία Γκρατιάνο, μπορείτε να πηγαίνετε. Το περιπολικό θα σας περιμένει απ' έξω. Ναι, δεν θέλω πάω. Περιπολικό, θέλω πάω πόδι. Πάρω λίγο αέρα. Του λουφόρου αυτό. Μάμουτσκα! My God! Να φεύγω κι εγώ. Όχι, κυρία Περβόν. Πώς είπατε? Είπα πως δεν μπορείτε να φύγετε. Θεωρείστε υποπτικέ εσεί και ο κύριο Κλεμάν. Α, δεν ακούσατε τι είπε η κυρία Μουπέσκου. Ναι, αλλά το γεγονό ότι η κυρία Μουπέσκου αναγνώρισε τον κύριο Κλεμάν δεν καθιστά αυτομάτω ένοπλο, η Κατρίν. Και άφησε το πιστόλι στο χέρι. Ναι, αλλά μπορεί κάποιο από εσά να τη έβαλε το πιστόλι στο χέρι λίγα δευτερόλεπτα πριν πω, γιατί άκουσε τη μηχανή του αυτοκινήτου μου. Δεν είναι λίγο απίθανο όλα αυτά. Στη δουλειά μου υπολογίζω και το πιο απίθανο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ξερτούμεθα. Ακριβώς. Αλλά επειδή δεν θέλω να σας εκθέσω, γι' αυτό θα σας πηγαίνω στο πλοίο. Νομίζω ότι δείχνετε υπερβολικό ζήλο, κύριε. Μπορείτε να με αφήσετε να χειριστώ το θέμα που σε ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πάω στο σαλόνι να φτιάξω τις προσκλήσεις. Άλλωστε, τι άλλο να πω εδώ μια σχιζοφρενή. Ε, όλα, κοιτάξτε, να πω. Με εσάς δεν έχω να πω τίποτα. Αλήθεια τώρα, κύριε Πεθερίτε, κρατούμεθα. Με έχετε δει πολλές φορές να στιέχομαι και θα σας παρακαλούσα να πάτε και εσείς στο πίσω σαλόνι την κυρία Πλεμόν. Θέλω να σας ζητήσω με την κυρία Πλεμόν. Δεν σου πάρω. Κυρία Σαμπρότ, ανοίξτε μου την καρδιά σας. Πιστεύετε ότι εγώ σκόπω θα σε το πρόσωπα. Δεν βρίσκω σκόπο μόνο να σας ανοίξω την καρδιά μου. Άλλωστε, εγώ βρίσκομαι εδώ για άλλο λόγο. Μα όμως το λέει το ενσυκτό σας. Είμαι σίγουρη. Το ενσυκτό σας λέει ότι αυτοί μέσα έχουν σκοτώσει το Φιλίπ. Προτιμώ να πω τη λογική μου και όχι το ενσυκτό μου. Μα η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι αυτοί έχουν σκοτώσει το Φιλίπ. Γι' αυτό δεν φοβούνται τον γυρισμό τους. Ναι, είναι μια θεωρία κι αυτή. Γιατί, ποια άλλη θεωρία υπάρχει? Ότι ο κύριος Κλεμάν μέσα είναι όντως ο Φιλίπ και πως η ψυχική σας κατάσταση δεν είναι και τόσο καλά. Δεν είναι έτσι και το ξέρετε. Για να δεχτώ ότι τον έχουν σκοτώσει, πρέπει πρώτα να βρεθεί το πτώμα. Ε, ωραία. Ψάξτε. Πού? Εδώ στην περιοχή. Δεν μπορεί να είναι κάπου μακριά. Μήπως μπορείτε να μου υποδείξετε εσείς που να ψάξω. Εγώ? Από πού και σου πω εγώ? Θέλω να πω, μήπως ξέρετε κάποιο μέρος που έγινε για περιπάτους ο άντρας σας. Όχι, δεν έχουμε εδώ χρόνια. Μια εβδομάδα έχουμε που ήρθαμε. Δεν είχαμε συγκεκριμένες συνήθειες. Ναι, μάλιστα, ναι. Εσάς. Παρακαλώ. Τι πράγμα? Ναι, 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 έρχομαι αμέσως. Τι έγινε? Ο Φρανσουά δεν είναι νεκρός. Τι είπατε? Ναι, απλά τραυματίστηκε μόλις με ενημέρωσαν. Μόνο τραυματίστηκε. Μάλιστα. Και δεν διατρέχει τίποτα το σοβαρό. Τον ετοιμάζουν για χειρουργείο.
αλλά μη σας ξεφύγει τίποτα σε κανένα. Δόξα τω Θεώ, φυσικά. Πρέπει να φύγω αμέσως. Και θα με αφήσετε εδώ, με αυτούς μέσα. Πάντα έξω στην αυλή θα υπάρχει ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς. Οτιδήποτε και αν χρειαστείτε, μπορείτε να τους ειδοποιήσετε. Εγώ πρέπει να προλάβω τον Φρανσουά, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη περιέργεια να μάθω ποιος τον πυροβόλησε. Εξάλλου δεν θα αρχίσω. Μα σας παρακαλώ. Μα σας είπα, κυρία Κλεμάν. Σας παρακαλώ, πάρτε με μαζί σας. Μα αν ήθελα να σας σκοτώσω, θα το είχαν κάνει ήδη. Χθες το βράδυ είχαν κάθε ευκαιρία. Πάρτε με μαζί σας. Πού, στο νοσοκομείο? Στο κρατητήριο. Κυρία Κλεμάν, μη σας πιάνει πανικός. Σε μία ώρα το πολύ θα είμαι πίσω. Και θα με πάρετε μαζί στο κρατητήριο? Αν επιμένετε. Επιμένω. Πολύ καλά. Ha 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 ha!
Yeah.
σκότωσε. Όπως σκότωσε και τον Φρανσουά. Ψηλά τα χέρια και οι δυο σας! Ψηλά τα χέρια! Κατρίν! Είπα ψηλά τα χέρια. Αυτή τη φορά έχω μάχηρες. Εσείς σκοτώσατε τους δύο αστυνομικούς. Εμείς δεν τους σκοτώσαμε, εμείς είμαστε σωρώνοι. Τώρα θα σας πω εγώ. Κατρίν, τι κάνεις εκεί, άσε κάτω το τηλέφωνο. Μα δεν γίνεται να τους σκοτώσουμε εμείς. Πρώτα απ' όλα, το πίσω σωρώνι δεν έχει οπτική επαφή με την αυλή. Με βλέπετε. Πήγατε στην κουζίνα και μετά από εκεί στην αυλή. Μα η πόρτα της κουζίνας έχει φρακάρει και δεν ανοίγει. Δεν με νοιάζει. Αυτά να το πείτε στον επιχειρητή. Μα ο μόνος τρόπος ήταν να τα περάσει από εδώ. Ναι. Συνδέστε με αμέσως με το γραφείο της κυρίας Σαμπρόλ. Ναι, Δεσποινής. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κατρίν Κλεμάν. Μόλις επιστρέψει η κυρία Σαμπρόλ, πείτε της να έρθει αμέσως στο σπίτι μου. Είναι μεγάλη ανάγκη. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, Δεσποινής. Με ακούτε. Ζήτημα ζωής και θανάτου. Το σημειώσατε. Σας ευχαριστώ. Μα δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε. Εμείς δεν υπήρχε τρόπος να πούμε έξω. Αυτά να τα πείτε στην κυρία Φρυντή. Εγώ ένα ξέρω, ότι εγώ ήμουν εδώ, η κυρία Κουπές που βγήκε έξω και ακούστηκαν πυροβολισμοί. Γιατί πρέπει να πυροβολήσαμε εμείς. Και ποιος πυροβόλησε, εγώ. Ναι. Κυρία Κουπές που. Εμένα, λέει. Δεν φοβάμαι που είσαι ένα.
υπόγειο. Και μετά θα περιμένω να έρθει η κυρία Επιθεωρήτρια. Και θα τη σκοτώσει. Όχι, θα περιμένω να έρθει η κυρία Επιθεωρήτρια. Προχωρήστε. Πολλά λες.
Και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, αγάπη μου. Τι θα κάνεις? Αυτό που έχω. Εντολή να κάνω. Αν ζήσω, θα σου δώσω όσα χρήματα θέλεις. Άκουσε! Ευτυχώς, ευτυχώς που πρόλαβα. Ευχαριστώ. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε και προσπαθήστε να ξεχάσετε. Θα ξεχάσω τι? Ότι ο Φίλιπ είναι ζημιά. Μην χάνετε τις ελπίδες σας, δεν έχει βρεθεί ακόμη πτώμα. Θα βρεθεί. Πώς είστε τόσο σίγουροι? Τον σκότωσαν αυτοί. Μου το είπανε. Μα σας έχουμε απειλήσει ποτέ με όπλο. Έχει σημασία? 5 λεπτά να αργούσατε. Ευτυχώς που πρόλαβα. Με πήραν εκτάξει στο νοσοκομείο και με ενημέρωσε ο γραμματέας μου ότι τηλεφωνήσατε και να έρθω επιγόντως εδώ. Ο γραμματέας σας? Ναι. Οι άλλοι δύο που είναι? Το υπόλοιπο. Του σκότωσε η τελειφό? Ωραίος απολογισμός. 5 πτώματα. Και ένα το Φιλίπ 6. Το πτώμα του Φιλίπ δεν έχει βρεθεί ακόμη. Και ένα το δικό σας 7. Τι κάνετε εκεί? Σας απειλώ. Δεν είναι ολοφάνερο. Καταλαβαίνετε τι κάνετε. Στρέφεστε εναντίον αστυνομικού. Αστυνομικός εσείς. Είστε κι εσείς στο κόλπο με το Ρενέ. Ποιο Ρενέ? Στον αδερφό του άντρα μου. Είστε καλά? Τι δουλειά έχω εγώ με τον κουνιάδο σας? Είτε είστε, είτε δεν είστε αστυνομικός, συνεργάζεστε με τον Ρενέ. Κάτι έχετε παρεξηγήσει. Σωστά. Έχετε κάνει πολύ καλά τη δουλειά σας. Μόνο που σας έχουν ξεφύγει κάτι λεπτομέρειες. Για παράδειγμα... Τι είπατε? Το όνομα της Μακαρίτης σας. Είπατε το όνομα της Μακαρίτης σας. Πώς ξέρατε ότι δεν είναι η κυρία Μοπέσκου και είναι η Βαλερή Δελβό? Πώς ξέρατε ότι δεν είναι Ρωσίδα? Όταν παρουσιάστηκε στο τμήμα η κυρία Γκρατιάνα, είδαμε πως έμοιαζε πάρα πολύ με τη Ρωσίδα Νοσοκόμα. Έπειτα ψάξαμε και είδαμε πως ονομάζεται Βαλερή Δελβό και είναι μπλεγμένη σε άλλες δύο απάτες. Έτσι την αφήσαμε να δράσει για να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Και την αφήσατε ένοπλη, έτοιμη να με σκοτώσει? Μα σας προστάτεψα. Και στο μεταξύ σκοτώσατε και δύο συνεργάτες και δύο αστυνομικούς. Σας δίνω το λόγο μου, έτσι γίνανε τα πράγματα. Ωραία το σενάριο, αλλά δεν το χάω. Για ποιο λόγο να σας πω ψέματα? Για ένα μερίδιο από την κληρονομιά του άντρα μου. Κυρία Κλεμάν, έχετε πάθει σοκ, το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας συμβαίνει. Είναι απίστευτο να σε απειλούν, αλλά δεν είναι τόσο τρομερό όσο λέτε. Μην βλέπετε παντού συνωμοσίες. Είστε στον κόλπο και εσύ με τους άλλους, κάθαρμα. Εγώ? Ναι, εσείς. Γιατί δεν φύγατε ποτέ από εδώ. Εσείς σκοτώσατε τους δύο αστυνομικούς. Πάρα πιο μακριά, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να μην δώσω στόχο. Τι διάνοιες εσύ και έρχεσαι εδώ με τα πόδια? Ναι. Γιατί ήξερα ότι δεν λοιπόν είμαι εγώ. Για ποιο λόγο? Φεύγοντας, ρώτησε τους δύο αστυνομικούς αν η Δελβό έφυγε και μου είπαν όχι. Το καταλαβαίνεις. Ο γραμματέας μου επίσης με ειδοποίησε ότι έπρεπε να έρθω εδώ αμέσως γιατί του τηλεφωνήσατε και τρόμαξα. Ο γραμματέας! Το καταλαβαίνεις. Ναι. Μόνο που εγώ δεν μίλησα με άντρα στο τηλέφωνο. Πώς κάνετε έτσι? Μπορεί να έγινε αλλαγή βάρκες. Ή και αλλαγή φίλου. Αυτά που λέτε δεν στέκουν. Αυτά που λέτε εσείς δεν στέκουν. Αλλαγή βάρκες είναι πολύ πιθανό να έχει γίνει. Τέτοια ώρα. Μάλιστα. Ξέρετε, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ο γραμματέας μου και η γραμματέας μου και να την αντικατέστησε ο αξιωματικός υπηρεσίας. Για να βυζάξει. Έχει και ένα μικρό παιδί ακριβώς. Δεν το βρίσκεται λίγο απίθανο? Και το γεγονός ότι λύσατε τις χειροπέδες μου με δικά σας κλειδιά? Έχω κλειδί για κάθε είδους χειροπέδες. Όλοι οι αστυνομικοί έχουν, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση. Κατρίνη, είσαι ταραγμένη, το καταλαβαίνω. Τι λες ρε κάθαρμα? Και κυρία Πρεβό, άντε να χάψω ότι γνωρίζετε ότι αυτή δεν είναι η κυρία Κουμπέσκου και με αφήσατε να κινδυνεύω.
Άντε να πιστέψω ότι σε τζίνι και παρκάρατε πιο πέρα, γιατί γνωρίζετε τι γίνεται εδώ μέσα. Άντε να πιστέψω ότι έχεις κλειδιά για κάθε είδους χειροπέδες. Άντε να πιστέψω ότι η γραμματέα σου έπρεπε να φύγει εκτάκτος από το γραφείο της, επειδή χαίστηκε το πιτσερίκι της. Η κυρία Πρεβό, τι γίνεται με την κυρία Πρεβό? Τι εννοεί? Η κυρία Δελβέ μου είπε ότι αυτή η κυρία που βρίσκεται στο υπόγειο δεν είναι η κυρία Πρεβό. Έτσι είναι. Η πραγματική κυρία Πρεβό λείπει με τον άντρα της σε ταξίδι. Η γυναίκα που βρίσκεται νεκρή στο υπόγειο είναι η ψεύτικη Πρεβό. Και αφού το ξέρετε από την αρχή, γιατί δεν το είπατε? Γιατί δεν το είπατε μόλις δεν αναγνωρίσετε την κυρία Πρεβό? Μπορούμε να μιλήσουμε για χρήματα? Δεν σας πιστεύω. Υπάρχει μια λύση που μπορεί να διευκολύνει και τους δυο μας. Ο Ρενέ δεν θα σε αφήσει να πάρεις την περιουσία. Και μπορώ να σε απαλλάξω από αυτό. Το ξέρω καλά και με πιστεύετε. Γιατί να το κάνεις αυτό? Μπορώ να σε απαλλάξω για πάντα από αυτό. Δεν σου είναι τίποτα 10 εκατομμύρια από τα 100 που θα πάρεις. Συν του Ρενέ γίνονται 200. 10 εκατομμύρια. Δεν είναι δάκι υπερβολικό το ποσό που ζητάω. Το ποσό μπορεί να είναι λογικό. Η συμφωνία όμως δεν είναι. Γιατί να πεις αυτό έναν άνθρωπο που σκότωσε 3 συνεργάτες του και 2 αστυνομικούς? Δεν θα μου δώσεις τίποτα πριν σκοτώσω τον Ρενέ. Με το θάνατο του Ρενέ γίνεστε η μοναδική κληρονόμος, εάν βρεθεί και το πτώμα του Φιλίππου. Τι εννοείς αφού βρεθεί το πτώμα του Φιλίππου? Δεν ξέρετε εσείς που είναι το πτώμα? Αυτό ήταν δουλειά της Δελβό. Δεν ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο Ρενέ όμως μπορεί να ξέρει. Ο Ρενέ? Έτσι φαντάζομαι. Έτσι φαντάζεστε? Τότε έχετε πολύ μεγάλη φαντασία. Τι εννοείς? Μόνο εγώ γνωρίζω που είναι το πτώμα του Φιλίππου. Μόνο εσύ? Ναι, μόνο εγώ. Γιατί εγώ τον σκότωσα για τον ίδιο λόγο που τον παντρεύτηκα. Για την κληρονομιά της θείας Μαργαρίτας. Τι πράγμα, εσύ? Μόλις η θεία Μαργαρίτα μας άφησε χρόνους, τότε έστειλα και τον Φιλίπ να της κάνει παρέα. Και τώρα θα στείλω και σένα για να μην πλήττουν. Κατρίν, Κατρίν, Κατρίν! Αντίο, κυρία Επιθεωρήτρια, δεν έχω σκοπό να μοιραστώ την κληρονομιά με κανέναν. Ποιος είναι εκεί? Ο Προσβέντης. Ρωτσά, τι θες εσύ εδώ? Πέσχασα. Έπεσε το ρεύμα. Το κουδόνι δεν λειτουργούσε, έκανε το κύκλο, το παντρό μου δεν ήταν ανοιχτή. Άφηξε μου το φως. Γιατί ήρθες? Το έσκασα από το σκουμένο. Το έσκασες? Τι να κάτσω να κάνω, να κολλήσω κανένα σαλμονέλα. Εσύ δεν θα έπαιρνες. Εσύ δεν θα έπαιρνες στο χειρουργείο? Αλλά και χειρουργείο, με τοπική αναισθησία με λάψα. Και εδώ γιατί ήρθες? Το πάμε, τρέμω. Α, ξέχασα και το φάκι. Αλλά καλά κάνεις και τρέμεις, γιατί εδώ έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Τι εννοείς? Καλά, τα δύο πτώματα έξω στην αυλή δεν τα είδατε? Όχι. Αχ! Αχ, κόψε το λίγο, Ιωνία του. Τα πάντα, ότι ο Φιλίπ δεν είναι γερός και ότι το σκότωσαν αυτοί. Πώς το σκοτώσαν, δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα χωρίς να υπάρχει πτώμα. Το πτώμα θα βρεθεί.
Επίσης το πτώμα υπάρχει. Ποιος το είπε? Αυτή εδώ, με την απειλή του όπλου, την ανάγκασα να μου πει. Και σου είπε? Το πτώμα βρίσκεται στη χαράδρα του Σαμουά. Κυρία Κλωμάν, σας ευχαριστώ πολύ. Όλους σας ευχαριστώ πολύ. Τι εννοείται? Αφήστε τη βαλίτσα, δεν έχει να βάλει πουθενά. Τι λες, Φρανσουά? Σας είπα, αφήστε τη βαλίτσα εκεί που είναι, δεν έχετε να πάτε πουθενά. Φρανσουά, γιατί μιλάς έτσι? Καταρχάς δεν με λένε Φρανσουά. Δεν σε λένε Φρανσουά? Όχι. Ονομάζομαι Λόι Μαν και είμαι ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος του Σαμονή. Από μένα τι θέλετε? Την ομολογία που μόλις κάνατε. Μα. Κοιτάξτε, κυρία Λεμάν, πιστεύαμε από την αρχή ότι εσείς σκοτώσατε τον άντρα σας. Αλλά χωρίς πτώμα δεν μπορούσαμε να σας προσάψουμε κατά μία κατηγορία. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι σκότωσα τον άντρα μου. Εγώ απλά είπα ότι γνωρίζω που είναι το πτώμα που μου το είπε αυτό εδώ το κάθαρμα. Όχι και κάθαρμα, κυρία Κλεμάν. Δεν καταλαβαίνω. Πού είσαι? Όλα τα πειρά. Δεν άσχερα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Κι εσείς. Εμείς τι, εμείς θα πεθάνουμε? Εκτός από την κυρία Πρεβό, που είναι πράγματι η κυρία Πρεβό, και θα έρθει να παίξει την οικονομία μας. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αστυνομικοί. Αστυνομικοί! Ναι, ναι. Υπηρετούμε όλοι εδώ στο τμήμα του Σαμονή. Θέλαμε να σας αποσπάσουμε την ομολογία. Λοιπόν, ξέραμε ότι θα είχετε σήμερα η άνθρωποι. Έτσι, χάναμε κάθε ελπίδα για να σας ειδοποιήσουμε στο Παρίσι. Η κυρία θα βρισκόταν από κράτηση στο δημόσιο όπως εδώ. Έτσι, μου ήρθε η ιδέα της νεκρονάσης. Έτσι, σας αποσπάσαμε τις πληροφορίες που θέλω. Τώρα θα έχουμε όλα. Χάρη στους ρόλους που παίξαμε και στα ψέματα που σας είπαμε. Συγγνώμη, κυρία Κλεμάν, αλλά σήμερα πολλά ψέματα. Εκτός από μια φράση που σας είπα. Σας υποσχέθηκα ότι σε μια ώρα θα γυρίσω να σας πάω στο κρατητήριο. Και θα το κάνω.